Πάμε τώρα. Ο Ατζολέτος ετοιμάζει ήδη τις ερωτήσεις για τη ΔΕΘ. Έτσι. Να ξέρεις. Κάτι υποσχέθηκες. Εγώ υποσχέθηκα, εσύ έλεγες για κάτι ρομπότ. Εγώ έλεγα, εσύ το υποσχέθηκες. Ψήνουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Τι είναι αυτά τα ρομπότ ψήνουνε. Άστα, θα μας τα πει όλα η κυρία Στελίνα Γκοτζαμάνη, η οποία βρίσκεται στην Ξάνθη. Ρομπότ ψήστης για σουβλάκια. Τι είναι αυτό τώρα, καλημέρα. Κάτσε, έχω κι εγώ μια στη βεράντα, έχω κι εγώ ένα τέτοιο πιστάκι. Άσε που έχεις τέτοιο στη βεράντα, για βάλτε το λίγο να λειτουργεί εκεί να δούμε πώς γίνεται και μας τα λέτε. Για βάλτε το λίγο να λειτουργεί το μηχάρι μου, παρακαλώ. Στελίνα, λόγω σε σένα, τι είναι αυτό τώρα, τι βλέπουμε ακριβώς. Τώρα βλέπουμε ένα ρομπότ το οποίο ψήνει, αλλά κλείσει, θα κάνει όλα μόνο του. Βέβαια, ο ειδικός είναι ο εφευρέτης που έχω δίπλα μου, να σας παρουσιάσει και να στείλει τις λειτουργίες του. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για εξηγήστε μας λίγο τώρα, εμείς βλέπουμε ένα έτσι μπαρμπεκιού. Βλέπουμε ένα μπαρμπεκιού το οποίο το έχουμε τροποποιήσει. Ναι. Έχουμε βάλει ένα συνεργατικό βραχίωνα και τον έχουμε προγραμματίσει να μας ψήνει τα σουβλάκια. Μόνο λόγω σουβλάκια ψήνει αυτός. Κάτσε ρε, για να σου πει ο άνθρωπος. Θα ρωτήσω, ρωτάω. Α, ψήνει και μπριζόλες, γιατί όχι. Ψήνει και μπριζόλες, ναι, βέβαια. Πώς λειτουργεί, εξηγήστε μας, γιατί είναι φοβερά εντυπωσιακό. Δηλαδή, το αλάτι πώς το ρίχνει, λόγου χάρη. Τα σουβλάκια, πες, τα πιάνει, τα γυρνάει. Τα σουβλάκια τα πιάνει, έχουμε βάλει μια σχάρα εδώ πέρα. Έχουμε βάλει ένα γκριπ, ηλεκτρομαγνητικό για την ακρίβεια. Παίρνουμε τα σουβλάκια, τα βάζουμε απάνω, τα περιστρέφουμε. Έχουμε βάλει ένα χρόνο, έχουμε ορίσει. Καθίστε, και πού ξέρει αυτός ο βραχίωνας πότε είναι έτοιμα τα σουβλάκια? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το δει αυτό. Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση το έχουμε ορίσει μόνο με χρόνο. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δηλώσουμε βάρος, να βάλουμε κάποιες δυναμοκυψέλες, να βάλουμε κάποιες πολυφασματικές κάμερες, θερμικές κάμερες, θερμόμετρα. Γενικότερα πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα ρίχνουμε αλάτι. Ρίχνει και αλάτι. Το αλάτι από πού το παίρνει, το έχει μέσα. Ναι, τώρα το έχει δίπλα. Δεν βλέπεις που έχει κρεμά, έχει δίπλα ακριβώς αλάτι. Πιασμένο. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανε, όλα φαντάζομαι. Το αλάτι το έχει μέσα ή το παίρνει από κάπου. Ή το έχει μέσα μια θήκη ενσωματωμένη. Να το καλέ, δίπλα είναι, ολόκληρο μπουκαλάκι. Παίρνει και το αλάτι. Είναι εδώ πέρα πάνω στο βραχίωνα. Να το. Αυτό, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ταξονικός. Αυτό τώρα φαντάζομαι δεν είναι για οικιακή χρήση. Απευθύνεστε κυρίως σε επαγγελματίες, έτσι, σε πισταριές. Στο παρόν όχι, δεν είναι για οικιακή χρήση. Απευθυνόμαστε στη βιομηχανία. Είμαστε κατασκευαστική εταιρεία. Στον αυτοματισμό και στη ρομποτική. Ωραία, άμα το εξελίξετε να μας ταΐζει κιόλας. Άμα το εξελίξει παραπάνω, το τρώει και μόνο του. Άστο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, φοβερή ιδέα. Συγχαρητήρια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Στελίνα Γκοτζαμάνη που μας έδωσε αυτή τη σύνδεση. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο προκύπτει και εκπλησόμεθα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ένα τέτοιο βραχείο να έχω στο διατρίο που πάω. Αυτό τροχίζει τα δόντια. Χωρίς αυτόν τον διατρόνο. Λοιπόν,